Σημαντικέ είναι οι εξελίξει στο μέτωπο τη Χερσόνα, όπου οι Ρώσοι ισχυρίζονται πω εξάλληψαν το ουκρανικό προγεφύρωμα στο Κρίνκι, στην νότια όχθη του ποταμού Βνίπερου. Οι Ουκρανοί εμέσω παραδέχονται πω υπέστησαν βαρύτατε απώλειες καθώ αναφέρουν νέε προσπάθειε μεταφορά ουκρανικών ομάδων με λέμβου στην απέναντι όχθη για να τι αναπληρώσουν. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το προγεφύρωμα δεν έχει εξαλειφθεί πλήρω, αλλά δεν βρίσκεται και στην καλύτερη επιχειρησιακή κατάσταση. Το προγεφύρωμα είχε δημιουργηθεί πριν από 1,5 μήνα και οι Ρώσοι έδειχναν αδυναμία στο να το εξουδετερώσουν. Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου οι βομβαρδισμοί από τη ρωσική αεροπορία και το ρωσικό πυροβολικό ήταν πιο σφοδροί από ποτέ. Οι Ρώσοι μάλιστα σύμφωνα με αναφορές επιχειρούν να δημιουργήσουν δικό τους προγεφύρωμα στη Βόρεια Όχθη ακριβώς απέναντι από το Κρίνκι. Για να το επιδιώκουν αυτό σημαίνει πως ξέρουν ότι οι Ουκρανοί έχουν σημαντικό πρόβλημα λειψανδρίας. Ελπίζουν έτσι πως θα διακόψουν οριστικά τις μεταφορές Ουκρανών πεζοναυτών στο Κρίνκι.